Άκρος επικίνδυνες εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στον επαρχιακό δρόμο προς Προφήτη Ηλία στο ύψος των Μεγαλοκατολιστήσεων που σημειώθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου εξαιτίας του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ. Τον κλείγει η περιφέρεια και τον ανοίγουν οι ίδιοι πολίτες. Εδώ βλέπουμε και ταλίτσες να πάνε. Οι ταλίτσες περνάνε τα μισά αμάξια, μπορώ να σου πω ότι είναι οι ταλίτσες. Έχουν περάσει τρεις μήνες, λόγω ότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι 1.900.000. Δεν είναι πάρα πολλά, δεν μιλάμε για τα πολιτών. Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά δυστυχώς, αν συνεχίσει η καθυστερία ακόμα πολύ, κάθε λεπτό, κινδυνεύουν ζωές. Τα βράχια, παιδί, με μια ομπρά νερό, αυτά παλαίνουν και πέφτουν χάμε. Περνώ εγώ με τα μάξι, χαλά το βουνό και με σκοτώνει. Δεν φταίει το κράτος, απέναντι τον σάζει το δρόμο. Ένα σεισμό να γίνει που λες 4-5 Ρίχτερ, θα πέσουν τα χαράκια να παίρνουν ανθρώπου και τους σκοτώσει. Παρά το γεγονός ότι ο επίμαχος δρόμος κλείστηκε από την περιφέρεια Κρήτης για λόγους ασφαλείας, οδηγοί άνοιξαν και πάλι την πρόσβαση και διασχίζουν κανονικά τον δρόμο. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Διότι έπρεπε να το έχουν φτιάξει. Είναι δυνατόν ακόμα έχει χαράκια που κρέμονται και πάει και περνάει ο κόσμος. Λέω τόσο δεν καταλαβαίνουν. Ότι δεν πρέπει να περνούν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και οι πέτρες που είναι μέσα στο κούφωμα θα πέφτουν και το κομμάτι από πάνω που είναι ξεκολλημένο. Ο κόσμος περνάει για να αποφύγει τον άλλο δρόμο που είναι επικίνδυνος εξίσου αυτός σε στροφές και σε στενότητα. Ελάχιστοι οδηγοί διασχίζουν την επαρχιακή οδό Σαγκαράκη Μετόχη προς Προφήτη Ηλία που έχει προτείνει η περιφέρεια Κρήτης ως εναλλακτική διαδρομή. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των οδηγών επιλέγει να διασχίζει τον επικίνδυνο δρόμο και να γλιτώσει τα επιπλέον χιλιόμετρα με ό,τι κινδύνους αυτός συνεπάγεται. Αναγκαζόμαστε πολλοί οι δημότες και παραβιάζουμε και περνάμε. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν η περιφέρεια να σκύψει το πρόβλημα και άμεσα να γίνει απομάκρυνση στο βράχο ή να γίνει αποκατάσταση. Οπωσδήποτε. Γιατί κινδυνεύουμε ζωές κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ, οι καταπτώσεις βράχων συνεχίζονται, όπως έγινε και το περασμένο Σαββατοκυριακό εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. Αρκετοί οδηγοί έχουν κινδυνεύσει στο επίμαχο σημείο και έχουν σταθεί μέχρι στιγμή στη χέρι, πέρα από τις υλικές ζημιές στα οχήματά τους. Πέσανε και άλλα κομμάτια, έτσι και ένα αυτοκίνητο και περνούσε εκείνη την ώρα. Και ήταν και με μία έγκυος μέσα και κόντυψε να σκοτωθούν. Όπως υποστηρίζει ο Νίκος Ιρηγονάκης, στα τέλη Ιανουαρίου θα εγκατασταθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα προχωρήσει σε αναγκαίες εργασίες, όπως αφαίρεση βράχων και τυχαία αντιστήριξης. Η σχετική μελέτη είναι έτοιμη, ενώ έχει εγκριθεί διάθεση πίστοσης ύψους 1.800.000 ευρώ. Αναμένουμε την έγκριση νομιμότητας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Εκτιμώ ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, ενώ τον Ιανουάριο θα αναδειχθεί ο εργολάβος.